Καλημέρα κυρία Ράζου. Γεια σας, καλημέρα. Από τα κομβικά και σημαντικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ και σήμερα μια σημαντική μέρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα, διότι εργασιακό νομοσχέδιο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, 7.30 ώρα στο Σύνταγμα, το μήνυμα αυτής της συγκέντρωσης σε σχέση με τα εργασιακά, κυρία Ράζου. Ναι, το μήνυμα που θέλουμε να ακουστεί και από το Σύνταγμα και από δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Σωστά, είναι σε όλη ότι την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα σήμερα είναι μέρα πανελλαδικής δράσης του κόμματος για να στείλει ένα μήνυμα μάχης στους εργαζόμενους που βρίσκονται κάτω από το κλοιό της αντεργατικής επίθεσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δίπλα τους βρίσκεται μια πολιτική δύναμη, το ΚΚΕ, που είναι αποφασισμένο με όλες του τις δυνάμεις να συμβάλλει, να οργανωθεί η πάλη της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων απέναντι σε αυτό το αντεργατικό έκτρωμα για τα εργασιακά που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Το μήνυμα είναι να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα. Και η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη του λαού με μαζικούς όρους να φτάσει δυνατά αυτό το μήνυμα εκεί που πρέπει. Δηλαδή στην κυβέρνηση, στους βιομήχανους, στους επιχειρηματίες για τους οποίους είναι κομμένο και ραμμένο αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο που γυρίζει τους εργαζόμενους θα λέγαμε πολλές δεκαετίες πίσω. Σε σχέση με τις κατακτήσεις που είχαν για το 8ωρο, τον εργάσιμο χρόνο, το δικαίωμα στην ξεκούραση, στο να δουλεύουν με συλλογικές συμβάσεις, να έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και μια σειρά άλλα δικαιώματα που βρίσκονται στο στόχαστρο αυτού του νομοσχεδίου. Καταρχάς να πούμε ότι, γιατί βλέπω και στον 902 εδώ, θα υπάρξουν προσυγκεντρώσεις στην Παλιά Βουλή, στα Προπήλαια, στους Στήλους, στο Ολυμπιουδιό, στην Πλατεία, μόνα στη Ρακίου και όλες οι προσυγκεντρώσεις σιγά σιγά θα φτάσουν προς το Σύνταγμα, όπου 7.30 ώρα θα μιλήσει ο Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τώρα, με βάση την αστική δημοκρατία, κυρία Ράζου, το πιο πιθανό, το ξέρετε κι εσείς, είναι το νομοσχέδιο και τους συσχετισμούς που υπάρχουν στο αστικό σύστημα, είναι το νομοσχέδιο να περάσει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, η επόμενη μέρα, αν περάσει το νομοσχέδιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν περάσει το νομοσχέδιο αυτό, αντεργατικό όπως το λέτε εσείς, ποια θα είναι η στάση του ΚΚΕ από την επόμενη μέρα το πρωί? Από την επόμενη μέρα το πρωί, που είναι κάπως σχηματικό αν μου επιτρέπετε, δηλαδή με την έννοια ότι και από πριν και κατά τη διάρκεια και την επόμενη μέρα, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στο λαό να συνεχίσουμε να του δείχνουμε το δρόμο της συνολικής ανατροπής αυτής της κατάστασης. Γιατί πράγματι ο συσχετισμός να περνάνε αντιλαϊκοί νόμοι στο κοινοβούλιο υπάρχει. Από αυτή τη σκοπιά ο εργαζόμενος λαός πρέπει μαζί με την πάλη του να εμποδίσει, να καθυστερήσει, να ανατρέψει αν θέλετε σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες οξυμένες μορφές αυτής της πολιτικής, είτε αφορούν ένα νομοσχέδιο, είτε μια απόφαση ενός υπουργείου, είτε μια επιμέρους αντιλαϊκή ρύθμιση, να σκεφτεί πολύ καλά τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορεί να ζήσει με διαφορετικό τρόπο ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτός ο δρόμος υπηρετείται μέσα από την συγκέντρωση δυνάμεων για να μην υπάρχουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις, για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές πολιτικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας, με το λαό να κάνει κουμάντο στο πλούτο που παράγει. Αυτό το βασικό πολιτικό κεντρικό ζήτημα εμείς σαν κόμμα θα το υπηρετήσουμε κάτω από όλες τις συνθήκες και μέσα από την πείρα του κόσμου θα του το δείξουμε, θα επιχειρηματολογήσουμε ότι είναι και αναγκαίος και επίκαιρος και ρεαλιστικός ένας τέτοιος δρόμος. Από όλες τις πλευρές φαντάζει αυτό. Μόνο την πρόσφατη πείρα ο λαός από το τι πέρασε και τι περνάει ακόμα μέσα στην περίοδο της πανδημίας,
αν θέλετε, τα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση της ζωής του, αν μπορούσε να έχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα του εξασφαλίζει να μην πεθαίνει ο κόσμος με τον τρόπο που πέθανε από αυτή την πανδημία, αν θα είχε πρόσβαση σε φάρμακα, σε εμβόλια που δεν θα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και διεθνούς ανταγωνισμού στις πλάτες του λαού του δικού μας και των λαών όλου του κόσμου, αν σκεφτεί ότι σήμερα με βάση το επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας, της επιστήμης, της τεχνικής, θα μπορούσε και είναι ρεαλιστικό να, όχι να συζητάμε για δεκάωρο, αλλά θα μπορούσαμε να συζητάμε ότι οι εργαζόμενοι σήμερα θα μπορούσαν να δουλεύουν λιγότερες ώρες, να αμείβονται καλύτερα, να έχουν καλύτερες παροχές υγείας και ικανοποίησης όλων των κοινωνικών αναγκών, τότε μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος ότι απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα, λοιπόν, το πολιτικό, το αστικό που τον βασανίζει, μπορεί να αντιπαραθέσει μια άλλη πολιτική πρόταση διεξόδου, που είναι η πρόταση που του προτείνει το ΚΚΕ. Αυτή η πρόταση είναι πρόταση μάχης, δεν στείλεται δηλαδή, να σας το πω έτσι, δεν υλοποιείται από εκλογές σε εκλογές. Από εκλογές σε εκλογές εκείνο που μπορεί να καταγραφεί είναι μια διαχείριση, χειραφέτησης και ισχυροποίησης του ΚΚΕ, που θα είναι δύναμη προοπτικής και ελπίδας στην πάλη του. Άρα, όμως αυτός ο δρόμος της ανατροπής χτίζεται στους καθημερινούς αγώνες στα μέτωπα πάλι. Άρα από την επόμενη μέρα, αν όλα, αν περάσει το νομοσχέδιο, συνδικάτα, σωματεία, αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε κλάδους και χώρους δουλειάς, μαζικά αλλά από την να πούμε, κύριε Ταλαμάκα, ότι τώρα είμαστε στη μάχη. Τώρα δίνουμε μάχη να μην έρθει. Να μην έρθει, να διαμορφωθούν όροι μαζικής απόρριψης από τους εργαζόμενους μέσα στα σωματεία τους, με τις μαζικές τους συνελεύσεις, να πάρουν αποφάσεις για την οργάνωση νέας απεργιακής κινητοποίησης με καθολική συμμετοχή, με απεργιακές συγκεντρώσεις μαζικές κτλ. Να δώσουμε αυτή τη μάχη ώστε να το σκεφτεί διπλά και τριπλά η κυβέρνηση, αν πρέπει να το φέρει. Εάν και εφόσον το ψηφίσει, εδώ θα είμαστε δούμε. Και θα δούμε την επόμενη μέρα. Και θα συνεχιστεί πάλι με πιο βασικούς και αποφασιστικούς όρους. Στα κομβικά πρόσωπα, κυρία Λουίζα Ράζου, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχω συνηθίσει να λέω του κόμματος με το υψηλότερο ιστορικό κύρος, αν σκεφτούμε πότε ιδρύθηκε σε αυτόν τον τόπο. Στα κομβικά πρόσωπα συνηθίζω να ρωτάω, πέρα από αυτό τα οποία μόλις μας είπατε για το νομοσχέδιο, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει την επόμενη μέρα, οι διάφορες ρεβιζιονιστικές, για να χρησιμοποιήσω αριστερή φρασιολογία, οπορτουνιστικές δυνάμεις κλπ, είναι στόχος του ΚΚΕ? Γιατί καμιά φορά το ΚΚΕ έχει την γραμμή του, αταλάντευτη, χρόνια, αυτό πιστεύει, αυτό υπηρετεί. Τώρα, εντάξει, σε αυτή τη διαδικασία προς το εργασιακό νομοσχέδιο θα δούμε κάποιους να βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους, λίγο όχι. Τους στοχοποιείτε αυτούς, τους καταγγέλλετε σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε να δείτε εδώ ότι εμείς, πώς λένε, στην παρέμβασή μας μέσα στον κόσμο υπερασπιζόμαστε τις θέσεις, τις προτάσεις, τις διεκδικήσεις και τις τάσεις που προτείνει το ΚΚΕ και ταυτόχρονα βεβαίως ασκούμε κριτική σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, όχι μονάχα στην κυβέρνηση, για το ρόλο που παίζουν, για τις θέσεις που έχουν. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν κατατάσσεται πια ακριβώς στις δυνάμεις του οπορτουνιστικού ρεβιζιονιστικού χώρου που λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ας πούμε, είναι μια σοσιαλδημοκρατική δύναμη η οποία έχει κυβερνήσει και έχει, πώς το λένε, στο αντεργατικό οπλοστάσιο που πάνω του χτίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το αντεργατικό τερατούλημα, έχει οι υπογραφές του, είναι νοπές ακόμα της κυβερνητικής του θητείας και για την υλοποίηση του νομοθετικού οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαθέτηση του χρόνου εργασίας και τα λοιπά. Αυτά είναι γνωστά. Σε αυτά τώρα δεν έχει πάθει λογοτομή ο κόσμος και δεν θυμάται τα έργα για τις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση, που ουσιαστικά έχει νομιμοποιήσει τους όρους για τη διαθέτηση του χρόνου εργασίας, το οποίο το προχωράει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα τώρα, αν αναφέρεστε σε άλλες ομάδες εδώ, ξέρω εγώ, περιθωριακές και τα λοιπά. Καλά, αυτές έχουν και μικρότερη παρέμβαση, νομίζω ότι το κύριο στις σημερινές συνθήκες είναι αυτό. Είναι ο κόσμος βασικά, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη να μην εγκλωβιστούν ανάμεσα στις διελκυστίδα εδώ της κυβερνητικής εναλλαγής, ανάμεσα στα αστικά κόμματα,
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και να σκεφτεί ότι μπορεί να διαμορφώσει προϋποθέσεις ριζικής ανατροπής του πολιτικού συσχετισμού δύναμης προς όφελος εκείνης της πολιτικής δύναμης του ΚΚΕ που με συνέπεια υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Μάλιστα. Και για το τέλος, πριν μας κάνετε ξανά το κάλεσμα για το βράδυ, να πω ότι το κεντρικό θέμα του 902 στολίζεται το Σύνταγμα. Ήδη υπάρχουν φωτογραφίες εδώ για την μεγάλη συγκέντρωση τη νύχτα. Βασικό σύνθημα να μην περάσει το αδερφικό έκτρωμα. Ήδη στο ταμπλό, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας από πίσω, γράφει με ανατροπή γεννιούνται ελπίδες, κερδίες στη ζωή. Πείτε και εσείς, κυρία Λουίζα Ράζου, το κάλεσμα για τη συγκέντρωση το βράδυ. 7.30 ώρα στο Σύνταγμα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα. Οι προσυγκεντρώσεις του ΚΚΕ με τις κόκκινες σημαίες μας ψηλά θα γεμίσουν με ελπίδα και αισιοδοξία όλο το κέντρο της Αθήνας σήμερα. Και η συνέχεια μετά την απόψινή μας συγκέντρωση θα είναι στο αγωνιστικό ραντεβού μέσα στα συνδικάτα, μέσα στους χώρους δουλειάς για να οργανωθεί οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι πολύμορφες κινητοποιήσεις απέναντι στο αντεργατικό έκτρωμα. Λουίζα Ράζου, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.